Η δικιά μου παρουσία ήταν λίγο διαφορετική. Μάρκετινγκ και κρίση. Κάθε φορά που το λέω, ουσιαστικά ο κόσμος πιστεύει ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν συνδέονται καθόλου. Είναι σαν ακριβώς τον ανεμιστήρα με το σίδερο. Μου λένε, το μάρκετινγκ, λένε πολλοί, είναι αυτό που δημιουργεί την κρίση. Το μάρκετινγκ δημιούργησε τη φούσκα. Πρέπει σίγουρα να το έχετε ακούσει. Άρα τι μας λες τώρα το μάρκετινγκ και κρίση και πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Επίσης μερικοί θεωρούν ότι μάρκετινγκ και κρίση είναι απλώς ένα καλόγουστο αστείο. Δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα τώρα που έχουμε χάσει την μπάλα όπως οι κύριοι εκεί. Πολλοί πιστεύουν ότι γι' αυτό φταίει το μάρκετινγκ. Για την ακρίβεια εμείς συμφωνούμε ότι είναι ίσως ένα αστείο. Αλλά χρησιμοποιώντας τον ίδιο ακριβώς κύριο, θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό αστείο. Τελικά την μπάλα θα την βάλουμε στο καλάθι με το μάρκετινγκ. Και ελπίζω να μου επιτρέψει ο Μορντήλο που τον θυμήθηκα από τα εφηβικά μου χρόνια που χρησιμοποίησα τις φωτογραφίες αυτές. Για ποιο λόγο κοιτάμε το μάρκετινγκ στην κρίση? Γιατί θεωρούμε ότι είναι ακριβώς όπως ένα πλοίο, και επειδή προέρχομαι από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχουμε σχέση και με τη θάλασσα, στην Τρικυμία και στη Θύελλα πρέπει να δουλεύουν οι μηχανές του πλοίου σε μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερους ρυθμούς, δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε εκείνη τη στιγμή. Αντιθέτως, και εμείς αλλά και άλλες χώρες όπως είδατε, αντιδρούμε όπως τα εστιοφόρα. Ουσιαστικά κατεβάζουμε τα πανιά και περιμένουμε να κοπάσει η θύελλα. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ουσιαστικά περιμένουμε την καταστροφή μας. Όπως είδατε, από τη δεκαετία του 70, που ήταν η πρώτη, αν θέλετε, κρίση που έγιναν έρευνες, οι επιχειρήσεις περικόπτουν προϋπολογισμούς, σταματούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επικεντρώνουν στο κόστος, μειώνουν τα περιθώρια κέρδους και τις τιμές, αν μπορούν και όπου μπορούν, και μειώνουν δραστικά την έρευνα μάρκετινγκ και πελατών και αγορών. Πριν από μερικά χρόνια, ήμασταν στην Άνδη, με τον κύριο Αυλονίτη και τον κύριο Κουρεμένο και την Πολίνα νομίζω, και μας έγινε μία παρουσίαση, ήταν το 2008, έγινε μία παρουσίαση για μάρκετινγκ στην κρίση και ουσιαστικά τα στοιχεία ήταν νομίζω από την κρίση του 1973-1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακριβώς έδειχναν δευτερογενή στοιχεία, όχι πρωτογενή στοιχεία, ότι όσες επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δεν περιέκοψαν δραστικά τουλάχιστον τους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ και προώθησης, πήγαν πολύ καλύτερα μετά την κρίση. Σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση σχεδόν αμέσως μετά την κρίση, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη προϊόντων με μία μικρή καθυστέρηση, με ένα lag, με μία μικρή καθυστέρηση. Η σκέψη μου τότε ήταν και ότι κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα κοιτάξει κανένας και με πρωτογενή στοιχεία και ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Είναι βεβαίως γνωστό ότι στην κρίση οι πελάτες περικόπτουν τις δαπάνες τους. Πέφτει η ζήτηση. Ιδιαίτερα στη δικιά μας κρίση που είναι ουσιαστικά ορχιστρωμένη ώστε να πέσει αυτή η ζήτηση. Το λένε πολλοί οικονομολόγοι εσωτερική υποτίμηση και συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει στον καταναλωτή, ο οποίος κάπως έτσι βλέπει το πορτοφόλι του, να βάλει το χέρι μέσα και να ξοδέψει. Ένα στέλεχος της αγοράς έμπειρο, όπως λέει ο κύριος Κουρεμένος, που είναι εκεί στην αρχή της κρίσης, είχε πει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα εκτός από το να βάλω λεφτά στην τσέπη του πελάτη μου. Άρα αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι τα πράγματα πέφτουν. Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, πολύ γρήγορα. Να σας πω ότι ακόμα και στις κρίσεις όπως είναι στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν αφορούν όλους. Αυτό είναι από ένα πρόσφατο άρθρο στο Harvard Business Review. Τα προϊόντα έχουν 4 κατηγορίες. Ουσιαστικά είναι τα απαραίτητα εκείνα, essentials, τα προϊόντα εκείνα που κυρίως αφορούν τρόφιμα, αλλά όχι μόνο, που τα θεωρούμε σημαντικά για την επιβίωσή μας. Είναι αυτά τα οποία
θεωρούνται treat, θεωρούνται δηλαδή μια προσφορά στον εαυτό μας και μπορούμε να την δικαιολογήσουμε. Είναι αυτά τα οποία τα επιθυμούμε αλλά μπορούμε να τα αναβάλουμε και κυρίως αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά και είναι και αυτά τα οποία πραγματικά τα θεωρούμε μη απαραίτητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι κατηγορίες, με εξαίρεση αν θέλετε τα τρόφιμα, με εξαίρεση το ενίκιο και ένα-δύο ακόμα προϊόντα, είναι διαφορετικά για διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ίδια για όλους. Αν ξεκινήσεις έτσι έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος. Αυτό που λέω τώρα και το ξέρετε όλοι εσείς, είναι η βάση του marketing, είναι η τμηματοποίηση. Ότι δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι όλα πηγαίνουν σε όλους. Έχουμε και κατηγορίες πελατών. Αυτοί οι οποίοι πατάνε με δύναμη το φρένο. Σαφέστατα αυτοί τους οποίους έχει θίξει περισσότερο από όλους η οικονομική κρίση. Αυτοί οι οποίοι θα σταματήσουν, θα αναβάλουν, θα μειώσουν, θα υποκαταστήσουν αγορές τις οποίες κάνουν. Οι με χαμηλότερο εισόδημα ανήκουν εδώ. Αλλά η έρευνα δείχνει ότι και αυτοί που έχουν χρήματα αλλά έχουν μία προσωπικότητα που είναι αγχώδης. Είναι στο ίδιο ακριβώς σημείο. Έχω αυτούς οι οποίοι υποφέρουν αλλά αντέχουν. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσοι ακόμα. Και οι οποίοι είναι αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον. Πιστεύουν ότι μπορούν να στηριχθούν στα πόδια τους. Βεβαίως κάνουν οικονομία αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Αν η κρίση συνεχίζεται, γι' αυτό είπα, η Ελλάδα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να είμαστε στην πέμπτη χρονιά της κρίσης, έκτη, τότε ουσιαστικά αυτοί γίνονται οι άνθρωποι που πατάνε το φρένο. Υπάρχουν επίσης οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι καλά, αισθάνονται μια χαρά, δεν σταματάνε την κατανάλωσή τους, απλώς είναι λιγάκι πιο προσεκτικοί και δεν προκαλούν τόσο πολύ. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν για το σήμερα και ουσιαστικά δεν ενδιαφέρονται για αποταμίευση, μπορεί να χαλάνε τις αποταμιεύσεις τους, αυτό είναι ένα segment της αγοράς το οποίο δεν έχει να κάνει με πόσα λεφτά έχει στην τσέπη, αλλά έχει να κάνει με μια στάση απέναντι στη ζωή. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί σταματάνε μόνο όταν μείνουν άνεργοι. Εκεί είναι μάλλον το σοκ αρκετά μεγάλο. Και θέλω απλώς να πω για να πάω παρακάτω ότι αυτά τα πράγματα, τα τέσσερα προϊόντα και οι τέσσερις κατηγορίες δημιουργούν συνθήκες στην αγορά, όπου με το πράσινο βλέπετε ουσιαστικά ένα κομμάτι της αγοράς που δεν φύγεται τόσο πολύ, με το κίτρινο βλέπετε ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο πρέπει να γίνει έρευνα γιατί ουσιαστικά έχει μια μεικτή συμπεριφορά και με κόκκινο είναι η αγορά που σίγουρα θα πέσει. Να ξαναπώ ότι αυτά είναι γενικότερες αλήθειες. Η κρίση στην Ελλάδα είναι μοναδική, θα το δούμε και παρακάτω και δεν είμαστε σίγουροι πόσο εφαρμόζονται αυτά στους δικούς μας καταναλωτές. Επίσης πάρα πολύ γρήγορα να πω ότι, να συνοψίσω αν θέλετε πάρα πολύ επιγραμματικά, η έρευνα μέχρι σήμερα τι έχει δείξει για το τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, φαίνεται αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αδράνεια της συμπεριφοράς τους στην κρίση. Αυτό που είπε η Αισογγύλ ότι μαζεύουν στοιχεία, βλέπουν το χαμό και σταματάνε, θα πρέπει ουσιαστικά να επανεξετάσουν τη στρατηγική marketing. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και το έχουμε αντιμετωπίσει στην έρευνά μας. How difficult is to do this research when firms are reinventing their marketing strategy. Έτσι, what are we measuring? Τι μετράμε? Μετράμε το αποτέλεσμα της κρίσης, μετράμε το αίτιο της κρίσης, μετράμε μια μεταβλητή η οποία προκαλεί τις άλλες. Δεν είμαστε κι εμείς σίγουροι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έρευνα. Και πρέπει να πω ότι έχουμε και μικρό περιθώριο να την κάνουμε. Άμα φύγει η κρίση δεν έχουμε κανένα περιθώριο μετά. Prioritizing market sensing. Πρέπει να δώσει κανένας έμφαση στο να καταλαβαίνουμε την αγορά. Όχι στην έρευνα απλώς, στην κατανόηση της αγοράς. Όχι έρευνα όταν κάνουμε όπως την εποχή που τα πράγματα πάνε καλά. Άντε να κάνουμε μια έρευνα να δούμε τι θέλει ο καταναλωτής. Είναι και λίγο έτσι, αυτή από εδώ, από εκεί κτλ. Ένα focus group, οτιδήποτε. Όχι.
έρευνα κατανόησης προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα και γιατί πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει ουσιαστικά να κοιτάξουμε όλη τη στρατηγική του προϊόντος με καινοτομική προσέγγιση. Θα πρέπει ουσιαστικά να ξανασκεφτούμε τον τρόπο της επικοινωνίας μας, να τον επανεξετάσουμε από το μηδέν και ουσιαστικά να αναπτύξουμε αυτό για το οποίο, όπως είπε και η Ασυγγιούλη, είναι η βάση του μάρκετινγκ. Να επανεξετάσουμε την πρόταση αξίας την οποία δίνουμε. Διότι στο μάρκετινγκ δημιουργούμε αξία. Συνηθίζω να λέω το μάρκετινγκ, και το έχω κλέψει από έναν καλό συνάδελφο που δεν είναι μαρκετίστας, αλλά μας τιμά ιδιαίτερα, ο κ. Γεωργακέλος, ότι το μάρκετινγκ δεν είναι κέντρο κόστους. Είναι ο μοναδικός χώρος μέσα στην επιχείρηση που φέρνει έσοδα. Αυτό οι επιχειρήσεις το αγνοούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, γιατί έρευνα στην Ελλάδα, μοναδικότητα της κρίσης. Δεχόμασταν επίσης, η κυρία Παπασταθοπούλου και εγώ, αρκετά ερωτήματα από επιχειρήσεις στον χώρο που εμείς δραστηριοποιούμαστε. Τι να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πολλές συζητήσεις με συναδέλφους και βέβαια είχαμε την εικόνα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μειώνουν τους προϋπολογισμούς της. Η ύφεση στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής, είναι 6 εξώφυλλα του Economist, φοβερό αφιέρωμα στην Ελλάδα. Όπως τα βλέπετε όλα το ένα μετά το άλλο, καταπληκτικά. Απορώ γιατί ζούμε ακόμα. Όταν βγαίνανε αυτά, βεβαίως, πολλοί πιστεύαν ότι δεν θα ζούμε για πολύ ακόμα. Έτσι, και άνθρωποι, δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ ανάμεσά μας, οι οποίοι είναι στον πάρα πολύ καλό και ευχάριστο χώρο των τραπεζών το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν κοιμόντουσαν καθόλου. Αυτή ουσιαστικά είναι η εικόνα της κρίσης ό,τι αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι 6η συνεχόμενη χρονιά, αθρηστικά αν το πάρετε, παρότι όπως ξέρετε με τα ποσοστά, επειδή αναφέρονται στο προηγούμενο χρόνο, δεν πρέπει να κάνουμε απλή άθρηση, αλλά δεν πειράζει, πηγαίνει κοντά πάνω από 25%, κοντά στο 30% η πτώση του ΑΕΠ. Και δεν είμαστε σίγουροι τι θα γίνει το 2014. Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών έχει πέσει περίπου 40%. Κανένας δεν συμφωνεί ότι η οικονομία πηγαίνει καλά. Μόνο 2% είναι έρευνα του Eurobarometer. Η ανεργία είναι στο 28% όταν έβαλα το νούμερο αυτό, τώρα έχει ξεπεράσει το 30%. Η ανεργία των νέων είναι στο 61% περίπου, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Και βεβαίως κανένας δεν συμφωνεί ότι η απασχόληση πηγαίνει καλά. 1% μόνο, προφανώς αυτοί κάτι πρέπει να κάνουν. Αυτό εδώ είναι η καταναλωτική δαπάνη από το Γενάριο του 10 μέχρι περίπου τώρα, συνέχεια πτωτική, το έμπειρο μάτι βλέπει και μία κυκλικότητα, συνέχεια πτωτική και σε απίθανο βαθμό. Αυτός είναι ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Επίσης έχασε περίπου το 1/4 της βιομηχανικής παραγωγής. Γιατί έχει δει και ο κύριος Σαυλονίτης, ξεχνάμε και τις βιομηχανικές αγορές και κοιτάμε μόνο τον καταναλωτή. Αυτά είναι τα επίπεδα εμπιστοσύνης από το Eurobarometer. Με γκρι βλέπετε το 2008, με μαύρο το 2013, όλα πήγανε χάλια. Πολιτικά κόμματα, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, η τηλεόραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα εκτός από το διαδίκτυο. Οκ. Γι' αυτό το κλείνουν οι αγαπητοί συνάδελφοι πολιτικοί στην Τουρκία. Γιατί αυτό το εμπιστευόμαστε. Και βέβαια οι ελληνικές επιχειρήσεις μείωσαν δραστικά τη διαφημιτική δαπάνη. Ό,τι στοιχεία βλέπετε από τη Media Services, ευχαριστώ την εταιρεία που μου έχει δώσει τα στοιχεία ευγενικά, χωρίς κανένα κόστος. Αυτό είναι η πτώση της διαφημιστικής δαπάνης. Θα τη δούμε και παρακάτω, είναι σε ποσοστό που αγγίζει το 80% του υψηλότερου σημείου της. Μία φοβερή πτώση διαφημιστικής δαπάνης. Είναι ένα διάγραμμα που λέει την αλήθεια, γιατί έχω κρατήσει και την αρχή των αξώνων, το 0.